Icușoan Epimenes, ton angelon imenundon, din ensarcon Christu parusia, και δραμώντες ως προσκυμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών αμωμών. Εν τη γαστρή Μαρίας δοσκυθέντα ειν υμνούντες υπόν. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθληφόρων το ανίκητον θάρσον, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε δίς ενεδίθη με να δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφε. Thank you.
ειδών παιδες καλβαίων, εγχερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσποτινώντες αυτών, ή και βούνου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε, αστέρος αδίτου μύτηρ, χαίρε, αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα. Χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τυραννών απάνθρωπων, εκβαλούσα της αρχής. Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων, επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε ή της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας. Χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν πάψασα. Χαίρε απαλλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης. Χαίρε πασών γενναιών νεφροσύνης.
Lamsas entierim et Aegypton, φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη ελέγκαντά σου την ισχύ, πέπτωκεν. Ή τούτον δερισθέντες, ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασαν, χαίρε των ειδώλων, των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, Φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα, τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών του σε σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέ. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αλληλούια.
Και τις απορρίπτου δόξης του Υιού
Και
η ακολουθία των χαιρετισμών, λόγω του ότι του απαιτής απευθυνόμαστε με το χέρι. Χαιρόμαστε και χαίρεται η Παναγία όταν επικοινωνούμε, όταν προσευχόμαστε σε αυτήν, όταν μας προστατεύει αυτή. Απευθυνθήκαμε λοιπόν και είπαμε «Χαίρε εσύ που γύμνωσες τον Άντο και έντυσες εμάς με τη δόξα του Χριστού». Και κάνοντας μόνο μία σύντομη σκέψη σε αυτήν την προσέγγιση, την ποιητική, αλλά κυρίως την προσευχητική, θα ήθελα να πω πως η Παναγία είναι το πρόσωπο εκείνο που έδωσε τη δυνατότητα στον άνθρωπο δια του Ιησού Χριστού να σωθεί, πρώτον. Δεύτερον, να γίνει αθάνατος μέσα από την ενανθρώπιση του Χριστού, παίρνοντας ο Χριστός το ανθρώπινο σώμα και γινόμενος τέλειος άνθρωπος, αλλά και Θεός. Και τρίτον, δίνοντας τη δυνατότητα στον καθένα από εμάς, που θα ζήσει κυρίως μετά από τον Χριστό και εσύ, να ζήσουμε αιώνια αφού με το ανθρώπινο σώμα ο Χριστός αναστήθηκε εκ νεκρών και αργότερα μετά από 40 μέρες αναλήφθηκε εις τις ουρανούς, κάνοντας την ουσία και τον άνθρωπο δια του ανθρωπίνου σώματος μέτωπο της Αγίας Τριάδος και της νέας ζωής που εγκαινιάστηκε με την Ανάσταση, αλλά θα ολοκληρωθεί κατά τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας, που η Εκκλησία την πνευματική αυτή κατάσταση την ονομάζει Βασιλεία των Ουρανών. Όλοι αυτοί οι στόχοι λοιπόν επετέλθησαν μέσα από το πρόσωπο της Παναγίας. Ο Θεός έψαχνε το κατάλληλο πρόσωπο που μπορούσε να είναι τόσο καθαρό, τόσο άγιο, τόσο άσπυλο και αμόλυντο, όπως ακούσαμε, έτσι ώστε να μπορεί να γεννηθεί ως άνθρωπος. Και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης έλεγαν ότι ο Μεσσίας θα έρθει όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Το πλήρωμα λοιπόν αυτού του χρόνου ήταν η γυναίκα αυτή, η Παναγία μας, η Μαρία της Ναζαρέτ, όπως έλεγαν οι προφήτες, η οποία ονομάστηκε Παναγία, όχι επειδή γέννησε τον Χριστό. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά και σήμερα θα μείνουμε μόνο σε αυτή. Επειδή ακριβώς ήταν και είναι και θα είναι το αγιότερο πρόσωπο, το καθαρότερο στην ψυχή και στο σώμα από τη δημιουργία μέχρι τη συντέλεια του κόσμου, επειδή δηλαδή ήταν Παναγία, γι' αυτό και δέχθηκε, καταδέχθηκε ο Θεός να γίνει άνθρωπος μέσα από το συγκεκριμένο πρόσωπο. Δηλαδή, η Εκκλησία και ο Θεός ο ίδιος δεν την ονόμασε Παναγία δίνοντας την ένα αξίωμα, ας πούμε, επειδή γέννησε τον Χριστό, αλλά έγινε το αντίθετο. Επειδή ήταν τόσο Αγία, ο Θεός έγινε άνθρωπος μέσα από αυτήν. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας, αλλά και σήμερα που προσευχηθήκαμε σε αυτήν λέγοντάς την πως όχι απλώς είναι ένας άνθρωπος όπως όλοι εμείς, πως όχι μόνο είναι Αγία σε σχέση με όλους τους ανθρώπους και σε σύγκριση με όλους εμάς, αλλά είναι αυτήν
τιμιωτέρα των χερουβίμ, τιμιότερη δηλαδή, και είναι αυτή που ελκύει και ελκύει μάλλον την τιμή ακόμη και πάνω από τους Αγίους Αγγέλους, αλλά και που έχει και περισσότερη δόξα ακόμη και από τα Σεραφείμ και τα Χερουβείμ. Φανταστείτε λοιπόν την πνευματική καθαρότητα που είχε η Παναγία, γι' αυτό και η Εκκλησία απευθύνεται σε αυτήν με όρους που το ανθρώπινο μυαλό και λέξεις και έννοιες δεν μπορεί να τις κατανοήσει. Όμως, ευτυχώς, είναι πραγματικότητα. Και αυτή είναι η πίστη μας, η Παναγία, και αυτή είναι η δύναμή μας. Και αυτή είναι ο στόχος της παρακλήσεώς μας. Και αυτή είναι η παραμυθία στις δύσκολες στιγμές μας. Και αυτή είναι το στήριγμα όταν εμείς όλοι δοκιμαζόμαστε από τις βιωτικές μέρες και την καθημερινότητα. Είναι η παρηγοριά μας, είναι η παραμυθία μας, είναι η γοργοϊμίκος, είναι πάνω απ' όλα η πλατιτέρα των ουρανών, αυτή που απλόχερα ανοίγει τα χέρια και δέχεται τον καθένα από εμάς, άσχετα με το τι πάθη και αμαρτίες έχει στη ζωή του. Ζητά βέβαια μία κίνηση, τη μετανοία μας. Ζητά την αλλαγή μας. Ζητά να ενδιαφερθούμε, να βελτιώσουμε την ψυχή μας και την καθημερινότητά μας. Και αυτή είναι μια επιπλέον δυνατότητα που μας δίνει αυτή η περίοδο της Αγίας και Μεγάλης της Αρχαιοστής. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία προτρέπει, συμβουλεύει, παρακαλεί τους χριστιανούς να προσεύχονται στην Παναγία, να έχουμε πάντα στο σπίτι μας μία εικόνα, να την επικαλούμαστε καθημερινά, να την βλέπουμε ως μάνα μας, γιατί σε αυτήν μπροστά γονατίζουμε, από αυτήν παίρνουμε δύναμη, σε αυτήν αφήνουμε τα δάκρυά μας. Η σχέση μας είναι έντονα, συναισθηματική και αγαπητική και δεν φοβούνται να πούν οι πατέρες και ερωτική, είναι δηλαδή ένα δώσιμο, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, στο πρόσωπό της, που στην καθημερινότητα των χριστιανών μας αναγκάζει συναισθηματικά να σκεφτόμαστε το πρόσωπό της, να την έχουμε πάντα στη σκέψη μας, όχι επειδή μας έχει ανάγκη, αλλά επειδή εμείς την έχουμε ανάγκη στην καθημερινή και δύσκολη ζωή μας. Δεν είναι τυχαίο ότι κατά την Αγία και Μεγάλη της Αρχαιοστή η Εκκλησία τοποθέτησε την ακολουθία των χαιρετισμών. Και ενώ η καθημερινότητα των ακολουθιών είναι κατανοητική, ξαφνικά το απόγευμα της Παρασκευής λαμπρύνεται ο λαός. Τοποθετείται η Παναγία στο κέντρο, οπότε φεγκοβολούν και γεμίζουν τα πάντα χαρά. Γιατί όταν στο κέντρο της ζωής μας και της καρδιάς μας έχουμε και την Παναγία, τότε είμαστε χαρούμενοι και δεν φοβόμαστε τίποτα. Ο χριστιανός λοιπόν δεν έχει να φοβηθεί κανέναν και τίποτα, ούτε τον διάβολο. Δεν τον υπολογίζω. Σήμερα πολλοί άνθρωποι ασχολούνται με τον διάβολο χωρίς να το καταλαβαίνουν. Μιλούν για τον Αντίχριστο. Ασχολούνται με τα σύμβολα. Ασχολούνται με την Αποκάλυψη χωρίς να την καταλογούν. Και χάνουν έτσι τον χρόνο τους και δεν ασχολούνται με τον Χριστό. Θέλουν να κατανοήσουν τα μέλλοντα και θέσουν το παρόν. Αλλά ξέρετε, όλη η διδασκαλία της Εκκλησίας μας μιλάει ότι το μέλλον μας είναι εξασφαλισμένο όταν στο παρόν ζούμε εν Χριστώ. Γι' αυτό λοιπόν ας παρακαλέσουμε την Παναγία να μας δώσει δύναμη να καθαρίσει το μυαλό μας και να ασχολούμαστε με τον Χριστό και με την ψυχή μας, έτσι ώστε να έρθει η στιγμή όταν μας καλέσει ο Χριστός να τον γνωρίζουμε, να τον γνωρίζουμε.
αναγνωρίσουμε και να πάμε κοντά του. Αυτή λοιπόν είναι η προσευχή της Εκκλησίας και η δική μας σημερινή προσευχή. Να πρεσβεύει η Παναγία στον Υιό της και Θεό μας, έτσι ώστε όταν μας αξιώσει να συναντηθούμε, να μπορούμε να το δούμε, επειδή έτσι ζήσαμε καθαρά στα μάτια. Επιπλέον θα ήθελα να παρακαλέσω όλους κατά τη σημερινή ακολουθία της Παναγίας μας αλλά και όλων των ημερών να προσεύχεστε ιδιαίτερα για τον Πατέρα Χρυσόστομο και για την υγεία του, για τον εφημέριο όσος, τον καλό ιερέα, ο οποίος για λόγους που ο Κύριος κρίνει δοκιμάζεται και θέλει χρόνο για να συνέλθει. Η δική μας προσευχή λοιπόν και η Παναγία και η παρουσία της και δια των προσευχών μας είναι ένα ισχυρό φάρμακο το οποίο μπορεί να θεραπεύσει και την ψυχή του και το σώμα. Να είστε λοιπόν όλοι και όλες καλά. Να ευλογεί η Παναγία τη ζωή σας και της οικογένειάς σας και πάντοτε να μην ξεχνάτε στην καθημερινότητά σας, να μην ξεχνάμε το ιερό της πρόσωπο. Επιμένω όταν το έχουμε στην